καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους, διότι το ξέρουμε ότι στηριζόμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στηρίζουν την τοπική κοινωνία, ενημερώνουν την τοπική κοινωνία και γι' αυτό είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα εδώ. Το θέμα μας σήμερα είναι το κέντρο κοινότητας του Δήμου Φλόρινας και ένα παράρτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στις Πρέσπες. Δηλαδή, αυτά τα δύο κέντρα λειτουργούν μαζί. Και μάλιστα στο κέντρο κοινότητας αυτό το οποίο δημιουργούμε είναι για την στήριξη των πολιτών μας. Υπάρχει και εκπρόσωπος στην Ρωμά, διότι όπως πολύ καλά ξέρετε, το ενδιαφέρον μας είναι μεγάλο για όλους τους κοινωνικούς φορείς, για όλα τα άτομα τα οποία διαβιούν στην περιοχή μας, στους δήμους μας, και θέλουμε να εξυπηρετούνται όλοι το ίδιο και να έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Λοιπόν, το κέντρο κοινότητας αναφέρεται συνήθως στην υποδοχή και ενημέρωση και την υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος ελεγγύης, όπως λέγεται CARE. Επίσης, τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης παραπομπές και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών βελτίωση του ποιοτικού επίπεδου. Εγώ θα σταματήσω σε αυτό το σημείο, γιατί θα ήθελα να μιλήσουν οι ίδιοι υπάλληλοι του κέντρου κοινότητας και να αναφερθούν στις δραστηριότητες τις οποίες έχει αναλάβει το κέντρο κοινότητας. Αλλά πριν από τους εργαζόμενους στο κέντρο κοινότητας, θα πάρει το λόγο ο Δήμαρχος Πρεσπών, ο οποίος είναι συνεργάτης, συνεταίρος, δεν λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, διότι το κέντρο κοινότητας εξυπηρετεί και τους δύο Δήμους. Εξυπηρετεί τον Δήμο Φλόρινας, όπου εργάζονται τρεις εργαζόμενοι, και τον Δήμο Πρεσπών, όπου θα εργάζεται ένα άτομο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ήθελα να πω, να ευχαριστήσω και εγώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους αυτή σήμερα και όχι μόνο. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας της περιοχής μας έχει αναβαθμίσει σοβαρά τη δυνατότητα να προσφέρουμε κοινωνική αλληλεγγύη στους συμπολίτες μας. Από την αρχή της θητείας μας, το απόγειο της κρίσης, είχαμε κάνει κάποιες δουλίτσες εμείς. Με τους Προέδρους κάναμε απογραφή των δυνητικά δικαιούχων, των υλικών ελλείψεων και των αναγκών των ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας. Προχωρήσαμε στη μείωση των εντολών ίδρυψης, παρέχουμε εξατομικευμένη πληροφορία για τις δυνατότητες των πολιτών του κράτους να μπορούν να αξιοποιήσουν τεφάκια κλπ. Παρέχουμε υλική βοήθεια τον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού συνοηθούμε διαπαραταξιακά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι την έχουν απόλυτη ανάγκη. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να κάνει μείωση της προμήθειας των ξύλων που παίρνουν, γιατί δεν μπορεί να έχουν μείωση μόνο οι συνταξιούχοι και ο ΟΑΓΑ, αλλά πρέπει να έχουν μείωση και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα ανάγκη. Και αγοράζουμε κάπου άμα όταν υπάρχει μια κατασχημένη ξυλία και τη μοιράζουμε στους ανθρώπους αυτό. Με τη λειτουργία τώρα του κέντρου κοινότητας που λειτουργεί σαν αντένα στον Δήμο μας και έχει προσληφθεί η κυρία Μαργαρίτα Σουλίδου, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε τις πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανώτερο επίπεδο, αξιοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις της, καθώς και την αφοσίωσή της στο λειτουργήμα. Αποκτά κοινωνική υπηρεσία πρώτη φορά ο Δήμος Πρεσπών και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τη δυνατότητα που μας παρέχεται αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη να βοηθηθούν. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Θα έλεγα συμπληρωματικά ότι το κέντρο κοινότητας είναι συμπληρωματικό της Πρόνοιας. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε το γραφείο της Πρόνοιας στο Δήμο Φλόρινας, το οποίο εξυπηρετεί τους τρεις Δήμους του πρώην νομού Φλόρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Δηλαδή, εξυπηρετεί το Αμίντεο, τη Φλόρινα και τις Πρέσπες. Οπότε, η δημιουργία του κέντρου κοινότητας Φλόρινας που εξυπηρετεί πλέον τους δύο Δήμους μονάχα, διότι ξεχωριστό κέντρο κοινότητας θα έχει το Αμίντεο, λειτουργεί συμπληρωματικά στην Πρόνοια. Και θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο του Ρωμά. Εγώ είμαι η Ράπου Ειρήνη.
εκπροσωπώ την κοινότητα Ρωμά. Είμαι στην ουσία ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα στην κοινότητα και στην ομάδα στελεχών του κέντρου. Τα καθήκοντά μου είναι να διευκολύνω την επικοινωνία της κοινότητας και των δημόσιων οργανισμών, να τους ενημερώνω για τα επιδόματα που δικαιούνται, τι παροχές έχουν, να τους συνοδεύω σε δημόσιες υπηρεσίες, να τους δίνω πληροφορίες, να τους συνδέω με τις ομάδες υπηρεσίες. Πολύ ωραία. Πρέπει να σας πούμε επίσης σε αυτό το σημείο ότι οι εργαζόμενοι στο κέντρο κοινότητας προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή βγήκε προκήρυξη η οποία δημοσιοποιήθηκε, υπέβαλαν τις αιτήσεις τους όσοι ήσαν ενδιαφερόμενοι και μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα μόρια τα οποία έχει ο καθένας, έγινε η πρόσληψη. Δηλαδή οι προσλήψεις είναι καθαρά αντικειμενικές και δεν υποκειμενικές ή από οποιονδήποτε άλλο. Το λόγο έχει ψυχολόγος στο κέντρο κοινότητας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω συμπληρωματικά με τα προηγούμενα ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλόρινας είναι μια καινούργια δομή η οποία θεσμοθετήθηκε, ανήκει σε ένα πανελλαδικό δίκτυο δομών, 250 περίπου στον αριθμό πανελλαδικά, και θεσμοθετήθηκε λοιπόν με το νόμο 4368 του 2016. Είναι καινούργιες δομές που λειτουργούν υποστηρικτικά, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλόρινας, η οποία εξυπηρετεί τους πολίτες όλου του νομού. Έτσι λοιπόν, η σκοπιμότητα και η επιδίωξη της λειτουργίας των κέντρων κοινότητας ήταν η δημιουργία ενός τοπικού σημείου αναφοράς για τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ως εκ τούτου απαιτείται μια μεγαλύτερη υποστήριξη για να διεκπαιρεώσουν τα αιτήματά τους. Λοιπόν, είναι συμπληρωματικός, υποστηρικτικός και επικουρικός ο ρόλος των κέντρων κοινότητας. Εξυπηρετούν πολίτες, δημότες, του Δήμου στον οποίο λειτουργεί και παρεμβαίνει το Κέντρο Κοινότητας. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και Κέντρο Κοινότητας Αντένα Πρεσπών, γιατί θέλουμε να εξυπηρετηθούν και εκεί οι πολίτες του όμορου Δήμου. Και έτσι λοιπόν η βασική επιδίωξή μας είναι η διεκπαιρέωση και η υποστήριξη των πολιτών του Δήμου. Βασικές αρχές της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι τρεις και έτσι τηρούνται απαραίτητα. Είναι η υποδοχή, η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών. Είναι η συνεργασία με υπηρεσίες και δομές. Και τέλος, η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν γενικότερα στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των ωφελούμενων από την παρέμβαση των Κέντρων Κοινότητας. Να πω συμπληρωματικά ότι οι παρεμβάσεις είναι εξατομικευμένες. Γίνεται χαρτογράφηση των αναγκών και των επιθυμιών του κάθε ωφελούμενου. Υπάρχει διεπιστημονική ομάδα για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λειτουργούμε υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου που εξυπηρετούμε. Κυρίως μιλάω και αναφέρομαι στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και είμαστε ακόμη σε μια προσπάθεια οργάνωσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών του Δήμου Φλόρινας. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι, οι συνάδελφοι ίσως θέλουν να συμπληρώσουν. Εγώ να πω ότι με κάλυψα βέβαια οι συνάδελφοι λίγο πιο συγκεκριμένα. Οι ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που κατοικούν στο τόπο λειτουργίας του εκάστοτε κέντρου κοινότητας. Κατά προτεραιότητα είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, αμαία, Ρωμά φυσικά, και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ετούντες άσυλο. Είμαστε στη Δημοτική Αγορά 70,
Πληροφορίες περισσότερες έχουμε κάνει και μία ανάρτηση στα μέσα. Είμαστε ακριβώς πίσω από την Πρόμια. Αυτά, νομίζω ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση και στις δράσεις δικτύωσης. Θέλω να το αναφέρω αυτό. Η δικτύωση λειτουργεί πολύ διευκολυντικά για τον πολίτη, γιατί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών εντός του Δήμου, κυρίως, για να υπάρχει μεγαλύτερη διευκόλυνση στην διεκπαιρέωση των αιτημάτων των πολιτών. Είναι πολύ βασικό. Βασικός πυλώνας λειτουργίας των κέντρων κοινότητας, να μην υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω της δικτύωσης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι και διευθυντές άλλων υπηρεσιών ενημερώνονται για τη λειτουργία του κέντρου κοινότητας, για τις υπηρεσίες που προσφέρει και ως εκ τούτου διευκολύνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τον πολίτη. Κύριε Δήμαρχε. Βασικός είναι γεγονός ότι είναι μια βασική δομή που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Η χρηματοδότηση από πού θα γίνεται, γιατί εκεί είναι το πιο βασικό. Η χρηματοδότηση είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή αξιοποιούμε ως Δήμος ότι ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπάρχει, όπως το κέντρο κοινότητας, όπως ακόμα και πεζοδρομής και αναπλάσεις που κάνουμε. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν αρκούν ούτε για τη μισθοδοσία αυτό το διάστημα. Οι διακοπές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση ξεπερνάνε το 70% από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Οπότε αναγκαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, όχι αναγκαζόμαστε, προσπαθούμε δηλαδή ό,τι κάνουμε επιπλέον στο Δήμο πέρα από τη μισθοδοσία να το κάνουμε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν θέλετε κάποια ερώτηση να κάνετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ακούγεται, είναι μια καινούργια δομή και ακούγεται πολύ καλή, γιατί μας είπαν ότι εξειδικεύεται σαν ομάδες με ευάλωτες κλπ. Όλα αυτά δεν γινόντουσαν από το ΚΕΠ. Όχι από το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ δεν έχει αυτή τη λειτουργία. Το ΚΕΠ έχει τη λειτουργία διεκπαιρέωσης διάφορων εγγράφων κτλ. Αυτά γινόντουσαν κάποια από αυτά τα πράγματα, γινόντουσαν από την Πρόνοια, το γραφείο της Πρόνοιας που έχουμε. Όπως δηλαδή θα γνωρίζετε ότι κάθε Χριστούγεννα υπάρχει, δίνουμε ένα επίδομα στους φτωχούς οι οποίοι δεν παίρνουν επίδομα Πρόνοιας, δεν τον δικαιούνται, αλλά επειδή γνωρίζουμε τους κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι ζουν στο επίπεδο της φτώχειας, δίνουμε ένα επίδομα της τάξης των 150 με 200 ευρώ κάθε χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα. Πέρα από αυτό όμως, το κέντρο κοινότητας είναι, όπως είπαν, συμπληρωματικό. Είναι όλες οι ευάλωτες ομάδες των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν κάποια υποστήριξη για να πάνε σε μια υπηρεσία να έχουν κάποιον να τους βοηθήσει. Όπως είναι και μια ομάδα εξαιρετικά ευάλωτη, που είναι μεγάλη στην περιοχή μας, είναι η ομάδα των Ρωμά, οι οποίοι ορισμένοι δεν γνωρίζουν και τη γλώσσα. Γι' αυτό ο εργαζόμενος στο κέντρο κοινότητας που έχει προσληφθεί από τους Ρωμά όφιλε να ξέρει και τη γλώσσα για να μπορεί να συνοείται με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να μιλήσουν ή δεν ξέρουν να καταλάβουν, δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιες φράσεις ή κάποιες έννοιες, διάφορα έγγραφα τα οποία απαιτούνται, για να τους βοηθήσει να συμπληρώσουν τα έγγραφα αυτά και να διεκπαιρεώσουν την υπόθεσή τους. Δηλαδή είναι εντελώς συμπληρωματικό και υποστηρικτικό. Όπως βλέπετε, έχει και ψυχολόγο το κέντρο κοινότητας. Δηλαδή και ψυχολόγος βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη την ψυχολογική υποστήριξη. Διότι στην εποχή που ζούμε από το στρες, από το άγχος, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας χρειάζονται υποστήριξη ψυχολογική. Άλλη ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, ένα ή δύο παραδείγματα για τον τρόπο που λειτουργεί ως κοινωνικά και ως πληροφορίες αυτός ο θεσμός ο καινούργιος. Θα μας πούνε οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν. Πρέπει να τους πω. Ένα κομμάτι είναι και η συμβουλευτική συμβουλευτική στα κέντρα κοινότητας, ατομική συμβουλευτική, όπου ο κοινωνικός λειτουργός παίρνει το κοινωνικό ιστορικό και από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει και εσωτερική παραπομπή στη ψυχολόγια, τη συνείδηση. Της περίπτωσης, σε κάποιο τότε περίπτωσης. Βέβαια, εκεί πέρα βασική προϋπόθεση είναι το απόρριτο. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Ναι, διασφαλίζουμε τις αρχές του απορρίτου που πρέπει να διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει ως προς αυτό να υπάρχει ξεχωριστός χώρος ατομικών συνεδριών, ούτως ώστε να προστατεύουμε έτσι την ιδιωτικότητα των συζητήσεων που γίνονται. Είναι δωρεάν. Αυτό λίγο να το πω, γιατί ίσως μέσα στην ροή της συζήτησης να χάνεται. Είναι δωρεάν η ψυχολογική υποστήριξη και η κοινωνική στήριξη που παρέχεται από την συνάδελφο.
Είναι εξατομικευμένες οι παρεμβάσεις που γίνονται και πέρα από την ατομική συμβουλευτική που είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας, ένα μεγάλο κομμάτι, είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός ή εργασιακή συμβουλευτική. Ήδη προσπαθούμε να οργανώσουμε κάποιες ενημερωτικές, επιμορφωτικές εκδηλώσεις για το κοινό, γιατί ο στόχος του Υπουργείου είναι όχι απλά να γίνεται συντήρηση επιδομάτων και επιδοματικής πολιτικής, αλλά να υπάρχει κοινωνική ουσιαστική ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποιες ομάδες που θα αφορούν τους ανέργους για το πώς μπορούν να κάνουν ένα βιογραφικό σημείωμα, πώς μπορούν να περάσουν μια συνέντευξη, μια συστατική επιστολή, τη σύνταξη μιας συστατικής επιστολής. Θα το δούμε λίγο. Άλλη ερώτηση να έχει κανείς? Αν τελειώσαμε τις ερωτήσεις αυτές, μπορείτε να κάνετε και άλλες.